Έρμεοι ενός συστήματος αγγυλώσεων και γραφειοκρατικών παραδόξων που κινείται κόντρα ακόμη και σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, βρίσκονται οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτισμάτων της Αγίας Κυριακής στα Ταμπακαριά Χανίων. Διότι έχουμε μια περιοχή η οποία ρημάζει, γιατί έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει κηρύξει διατηρητέα 43 κτίσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων κινδυνεύουν να καταρρεύσουν αυτή τη στιγμή. Και απαγορεύεται ουσιαστικά στους ιδιοκτήτες τους να παρέμβουν και να τα επισκευάσουν. Μια παράλογη απόφαση της Νομαρχιακής Αρχής Χανίων το 1985 καθόριζε αυθαίρετα τις γραμμές παραλίας και παλαιού Αιγελού, δημεύοντας ουσιαστικά τις ιδιωτικές περιουσίες. Παρότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες, τους δικαίωσε, υποχρεώνοντας το 2022 την κτηματική υπηρεσία να επανακαθορίσει τα όρια του Αιγελού, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην παραμικρή ενέργεια. Ο φάκελος της Αγίας Κυριακής, και μιλάω σαν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της Αγίας Κυριακής, είναι πλήρης. Είναι ενημερωμένες οι υπηρεσίες στην Αθήνα, οι αρμόδιες. Εδώ στα Χανιά καθυστερούν να μας απαντήσουν ως προς τις αποφάσεις και τις σκέψεις που έχουν κάνει. Από το 2018 έπρεπε να έχει εξετάσει ένα εύλογο αίτημα των ιδιοκτητών των περιοχών των Ταμπακαριών, Βιβυλάκη και Αγίας Κυριακής, και αυτό η υπηρεσία αρνείται πεισματικά να το κάνει. Εδώ δηλαδή έχουμε μια υπηρεσία η οποία πραγματικά στρέφεται κατά του πολίτη, ιδιοκτήτη και κατά της ίδιας της πόλης. Την ίδια στιγμή που ο Δήμος Χανίων υλοποιεί έργα ανάπλασης στην περιοχή, η οποία σημειωτέων έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο σύνολο, τα κτίσματα των ιδιωτών απειλούνται με κατάρρευση και μάλιστα με ευθύνη της κτηματικής υπηρεσίας. Και υπάρχει ο απίστευτος παραλογισμός αυτή τη στιγμή, ο Δήμος να έχει ξεκινήσει έργα ανάπλασης στην περιοχή και δίπλα τα κτίρια να καταραίουν. Άρα λοιπόν είναι πια θέμα ευρύτερο της πολιτείας. Πραγματικά εμείς με αυτή την υπηρεσία έχουμε απογοητευτεί από τη συμπεριφορά της απέναντί μας. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Το θέμα πρέπει να πάει παραπάνω. Στην οδό Βιβυλάκη, μετρημένη στα δάκτυλα, οι ιδιοκτήτες κατάφεραν να αναπαλαιώσουν τα κτίσματά τους και να ξεφύγουν από τις αγγυλώσεις που θέτει η κτηματική υπηρεσία. Στη Βιβυλάκη κάποιοι ιδιοκτήτες με οθωμανικούς τίτλους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα κτίρια τους, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν τίτλοι, είναι ότι η γραμμή που χαράκτηκε το 1985 είναι λάθος. Πράγμα που το αποδεικνύει η μελέτη επιστημόνων που έγινε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε παράβαση καθήκοντος και μάλιστα παραβαίνει και την ίδια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που της έχει επιδοθεί εδώ και σχεδόν 2 χρόνια και την υποχρεώνει να συνεδριάσει και βρίσκει διάφορα προσχήματα για να μην κάνει τίποτα. Ο Σύλλογος Κατοίκων Ταμπαχανιά της Αγίας Κυριακής επιρρύπτει ευθέως ευθύνες στην κτηματική υπηρεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι 2 χρόνια μετά την επίδοση των νόμιμων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας αρνείται να συμμορφωθεί, ζημιώνοντας τους ιδιοκτήτες και το σύνολο της περιοχής.